Με την αίθουσα του δικαστηρίου κατάμεστη από κόσμο, στο Ρέθυμνο αναβίωσε η υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο το 2015. Ήταν 24 Μαρτίου, όταν 50χρονος κάτοικος Βρυσών είχε πυροβολήσει εναντίον ειδικών φρουρών σε μπλόκο, τραυματίζοντας σοβαρά δύο από αυτούς. Την Τρίτη, η δικαστική διαδικασία εκτελήθηκε μπροστά στα μάτια συγγενών και φίλων, με τα μέτρα ασφαλείας μάλιστα να είναι δρακόντια. Όπως γνωρίζετε, είναι μια δύσκολη υπόθεση, όπου από τη μια πλευρά υπήρξαν δύο θύματα αστυνομικοί και άλλα δύο θύματα υποψήφια αστυνομικοί, νεαροί αστυνομικοί, οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μάλιστα δεν έχουν επανέλθει ακόμη στην υπηρεσία τους. Από την άλλη πλευρά, ο κατηγορούμενος είναι ένας εργάτης της ζωής, αγροτοκτηνοτρόφος, με 6 παιδιά και που κινδυνεύει να εγκλειστεί στις φυλακές για πολλά χρόνια. Μάρτυρες εξετάστηκαν, έγγραφα αναγνώστηκαν, μίλησαν εμπειρογνώμονες. Οι μνήμες από το συμβάν δεν έχουν σβήσει μέσα σε ένα χρόνο. Ο τότε πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων είχε περιγράψει στην κάμερα της Νέας Τηλεόρασης το περιστατικό. Εκεί υπήρξε ένας ευολισμός του ενός υπηρεσιακού οχήματος. Και ενώ αρχικά ο φερόμενος ως δράστης διέφυγε από το σημείο, επανήλθε φέροντας μαζί του κυνηγετικό όπλο τύπο καραμπίνα και πυροβόλησε κατά των συναδέλφων με ανθρωποκτόνο πρόθεση, την οποία μάλιστα εκδήλωσε με σχετικές εκφράσεις. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο 50χρονος είναι εκείνη της απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον των 4 αστυνομικών αλλά και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Η υπεράσπιση τόνισε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει την απόφαση του δικαστηρίου. Είπα ότι ήταν διαδικασία άψογη και επομένως τα στοιχεία που κατατέθησαν αξιολογούνται κατά τον καλύτερο τρόπο. Αποδείχθηκε, νομίζω, και θα το πιστεύω να το δείχνει το δικαστήριο, ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση. Βέβαια, το κατηγορητήριο ήταν και είναι πολύ βαρύ, αλλά η έλλειψη δόλου κάνει την υπεράσπιση αισιόδοξη για το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη, άλλωστε δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Οι δικαστές είναι αυτοί που αποφασίζουν και εμείς οι δικηγόροι είμαστε εδώ για να επιτελέσουμε ένα και μοναδικό σκοπό, να βοηθήσουμε το δικαστήριο να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση. Η απόφαση αναμενόταν να εκδοθεί εντός της ημέρας.